nos amamos, nos besamos. Ακούτε εφαρμογή Θεσσαλονίκη, το ζωντανό ραδιοφωνικό περιοδικό σου 94,5 των FM. Και πάμε να δούμε τις καταγγελίες στο Απιθύτα, στην φιλοσοφική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε ένα Σαββατοκύριακο, με καταγγελίες που έφτασαν στα χέρια της παράλλαξης. Και μαζί μας Άκης Αξιλόγλου, αρχισυντάκτης. Άκη, καλό μεσημέρι και καλή χρονιά. Καλή χρονιά, καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους φίλους ακροατές. Ας ξεκινήσουμε λίγο. Πώς έφτασαν στα χέρια σας δεκάδες καταγγελίες, αρκετές καταγγελίες, μετά από την περίπτωση και την δημοσιοποίηση της καταγγελίας Μπεκατόρου? Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν από ό,τι φαίνεται το μεσημέρι του Σαββάτου, όπου η πρώτη και βασική καταγγέλουσα ένιωσε την ανάγκη να μοιραστεί στην ομάδα στο Facebook που διατηρούν οι φοιτητές, οι απόφοιτοι της σχολής του Ιστορικού Αρχαιολογικού, του τμήματος δηλαδή, και να γράψει ένα κείμενο πολύ προσωπικό, τονίζοντας ότι μετά και με αφορμή την Σοφία Μπεκατόρου μήπως ήρθε η ώρα να μιλήσουμε και άλλες κοπέλες για συγκεκριμένο καθηγητή που έτσι πέρασαν από το γραφείο τους, από το γραφείο του διάφορες κοπέλες, και εν πάση περιπτώσει είναι κοινό μυστικό ότι τις ρίχτηκε, τις ζήτησε διάφορα ας πούμε πράγματα. Το έχετε διαβάσει φαντάζομαι το κείμενο ακριβώς πως αναφέρεται στα γεγονότα. Φαντάζομαι ότι ούτε και η ίδια δεν μπορούσε εκείνη τη στιγμή να αντιληφθεί την διάδραση που θα μπορούσε να έχει αυτή η ανάρτησή της, η οποία δεν κατανόμαζε συγκεκριμένο καθηγητή, απλά τον περιέγραφε, και καταλαβαίνετε ότι εφόσον απευθύνονταν σε μια ομάδα αποφύτων και φοιτητών, καταλάβανε οι περισσότεροι για ποιον, σε ποιον αναφέρεται. Θέλεις λίγο να την διαβάσω, την καταγγελία? Ναι. Το κείμενο είναι σε κλειστή ομάδα, δεν μπορείτε να το δείτε και στα ρεπορτάζ της παράλλαξης. Αλλά δώσ' μου λίγο δύο λεπτά να το διαβάσω για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος που μας ακούει. Μιλάμε για μια φοιτήτρια, πρώην φοιτήτρια. Διανύαμε, λέει, το χειμερινό εξάμηνο. Δεν ήμουν ούτε 20 χρονών. Έπρεπε να πάω στο γραφείο του για θέμα εργασίας με μια φίλη μου. Δυστυχώς δεν μπόρεσε και πήγα μόνη. Είχα ακούσει φήμες, αλλά ούτε κατά διάνοια δεν τα πίστευα. Ήταν τόσο καλός. Κάθισα, αφού ρώτησε τα τυπικά, χαμογελούσε λέγοντάς μου ότι αποπνέω υπέροχη άβρα, έχω καλή ψυχή και διάφορα τέτοια. Ένιωθα αμήχανα για όλη αυτή την κολακία, ήταν καθηγητής μου. Με πλησίασε με σκοπό να με αγκαλιάσει, ενώ έλεγε πως ήθελε λίγη από την άβρα μου και να μην φοβάμαι, είναι ανθρώπινο. Κόλλησε πάνω μου και κουνούσε ρυθμικά το σώμα του. Θυμάμαι ακόμα το έντονο άρωμά του. Είχα παγώσει, ήθελα να κλάψω, γίνονταν όλο και πιο έντονο, ώσπου σταμάτησε. Έφυγα σχεδόν τρέχοντας, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσω τι έγινε. Μέχρι και σήμερα πίστευα πως μάλλον είχα παρεξηγήσει, εφόσον ποτέ κανείς δεν είχε μιλήσει. Επιτέλους επιβεβαιώνεται ότι όλη εκείνη η αηδία που ένιωσα δεν ήταν της φαντασίας μου απέναντι στον εξαιρετικά καλοσυνάτο καθηγητή. Άκη. Δημήτρη, απλά λίγο να συμπληρώσω κάτι για να γίνει κατανοητό στον κόσμο. Αυτό δεν ήταν το κείμενο που δράστηκε, ναι, με την ομάδα, στην ομάδα. Αυτό ήταν το κείμενο που έτσι ζητήσαμε εμείς με διακριτικότητα από την κοπέλα, ζητήσαμε από την κοπέλα να μας γράψει, ουσιαστικά ζυγίζοντας μαζί με τον ιδρυτή της παράλλαξης και συνάδελφο, τον Γιώργο Τοντούλα, ότι αυτό το πράγμα δεν έπρεπε να μείνει κρυφό, ούτε έπρεπε να μείνει μέσα σε μια κλειστή ομάδα. Δηλαδή ουσιαστικά η διαδοχή, η αλληλουχία, η χρονική ήταν ότι το δημοσιοποίησε η κοπέλα αυτό στην κλειστή ομάδα. Αντέδρασαν εκατοντάδες, θα έλεγα, με σχόλια σε αυτό, ουσιαστικά όλοι επιβεβαιώνοντας τα λεγόμενα, και μάλιστα κάποιοι ήταν τόσο κάποιες γυναίκες ήταν τόσο σοκαρισμένες που συνειδητοποιούσαν ότι έχει συμβεί σε τόσο πολύ κόσμο το ίδιο περιστατικό. Οπότε ορμόμενη από αυτό επικοινώνησε μαζί μας, ζητώντας ουσιαστικά και λίγο τη συμβουλή και την προστασία επ' αυτού, και τη γνώμη πώς ακριβώς θα έπρεπε να κινηθεί. Οπότε έτσι κρίναμε εμείς. Ακεί, στην ομάδα, ήταν πολλές οι καταγγελίες ή ήταν όλοι γνώρισαν και απλά κάποιος μίλησε? Σε πρώτη φάση ήταν πάρα πολλά τα σχόλια. Δεν ήταν οι καταγγελίες. Ούτε κάτι ήταν επώνυμο σε ποιον απευθύνεται η καταγγελία. Εμείς ουσιαστικά την προτρέπουμε να μας γράψει κάτι, το οποίο το κάνει είναι σε πολύ προσωπικό τόνο, και πολύ εξομολογητικό και πολύ αληθινό, το δημοσιοποιούμε,
μέσα σε μία-δυο ώρες, ουσιαστικά λίγο πριν βραδιάσει Σάββατο, και συνειδητοποιούμε ότι προκύπτουν πάρα πολλά μηνύματα και σε εμάς, στις προσωπικές μας σελίδες στο Facebook ή στο κινητό, όσοι μας γνώριζαν, σίγουρα και στη σελίδα της Παράλλαξη στο Facebook, που είναι πολύ έτσι δημοφιλής. Και ξεκινάει λοιπόν να ξετυλίγεται ένα κουβάρι απίστευτων καταγγελιών. Ξεκινάει να ξετυλίγεται μια σειρά από εξομολογήσεις πανομοιότυπες για το τι άρωμα μπορεί να φορούσε αυτός ο καθηγητής, τι τεχνική χρησιμοποιούσε, να κλείνει την πόρτα, να την κλειδώνει, να δυναμώνει τη μουσική ή οτιδήποτε άλλο, και ουσιαστικά να παρενοχλεί σεξουαλικά τις φοιτήτριες. Αμέσως το κείμενο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έγινε viral στο διαδίκτυο. Έσπευσαν πάρα πολύ να προσεγγίσουν και την κοπέλα, καταρχάς και πολλές παθούσες, και να ουσιαστικά πούνε ότι την στηρίζουν, ότι έχει συμβεί το ίδιο, και να ψάξουν να βρουν έναν τρόπο κοινό που θα αντιδράσουν. Και βέβαια μετά οι εξελίξεις ήταν αλυσιδωτές, διότι προς τιμήν του Πρίτανης, του ΑΠΘ, ο κύριος Παπαδόπουλος επικοινώνησε με τον Γιώργο Τοτούλα. Ήταν πρώην καθηγητής, είναι αυτός, είναι στο ΑΠΘ τα σήμερα? Είναι καθηγητής ο οποίος έχει συνταξιοδοτηθεί. Δεν είναι αυτή τη στιγμή στο ΑΠΘΙΤΑ. Τι άλλες εξελίξεις έχει η υπόθεση, πέρα από την παρέμβαση που ζητάει από τον εισαγγελέα και ο ίδιος ο Πρίτανης, ο κ. Παπαϊωάννου? Λοιπόν, αυτή τη στιγμή νομίζω, μετά και τις δηλώσεις της κυρίας Κεραμέως, που την δήλωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι θα επιχειρηθεί η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης, χρειάζονται 2-3 πολύ συγκεκριμένα στοιχεία, Δημήτρη. Καταρχάς, η εισαγγελία να ανταποκριθεί στις καταγγελίες του Πρίτανη. Αν δεν είχαν γίνει, θα έπρεπε να παρέμβει και αυτεπάγγελτα. Αλλά εφόσον έγιναν και από τον κύριο Πρίτανη, ακόμα γρηγορότερες θα είναι οι διαδικασίες. Να κληθούν οι εμπλεκόμενοι με παρησία και με δύναμη να καταθέσουν όλα τα στοιχεία. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός γυναικών που είναι διατεθειμένες να μιλήσουν ανοιχτά και επώνυμα πλέον. Απλά εδώ θα έλεγα ότι είναι και η μεγάλη ευθύνη και ο μεγάλος ο ρόλος και των θεσμών, η πολιτική βούληση που φαίνεται ότι υπάρχει, η δικαιοσύνη που πρέπει να κινηθεί αντίστοιχα, αλλά και η δημοσιογραφική δεοντολογία, διότι σε όλη αυτή την ιστορία δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το πρώτο πρέπει να συμβεί είναι να προστατευτούν οι καταγγέλουσες με κάθε τρόπο. Με κάθε τρόπο. Και αν κατά κάποιο τρόπο βγαίνουμε και εμείς λίγο μπροστά δημοσιογραφικά και δεχόμαστε να κάνουμε κάποιες δηλώσεις σε συναδέλφους και σε άλλα ΜΜΕ και ραδιόφωνα και τηλεοράσεις, είναι ακριβώς για να μην αναγκαστούν αυτές οι κοπέλες να μιλήσουν. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο προστασίας γύρω από αυτές τις κοπέλες, έτσι ώστε να τις αξιοποιήσει η δικαιοσύνη, γιατί όλα εκεί καταλήγουν, εμείς δεν είμαστε δικαστές. Λοιπόν, να τις χρησιμοποιήσει, να τις αξιοποιήσει η δικαιοσύνη μόνο τη στιγμή που πρέπει και με πλήρη διακριτικότητα. Εμείς ρίχνουμε το φως από το spotlight. Πες μου λίγο, έχουμε καταγγελίες και για άλλους καθηγητές, ή οι καταγγελίες είναι προς αυτόν τον συγκεκριμένο που συνταξιοδοτήθηκε, και αν είχαμε για κάποιο είδους ανακοίνωση από το ιστορικό αρχαιολογικό για την υπόθεση? Σαφέστατα έχουμε και καταγγελίες και για άλλους καθηγητές. Σας λέω ότι ως Παράλλαξη ερευνούμε, είναι σε εξέλιξη ένας μεγάλος φάκελος ΑΠΘΙΤΑ. Υπάρχουν καταγγελίες και για άλλους καθηγητές και για άλλα τμήματα. Και όλες είναι επώνυμες, δηλαδή έχουμε τα στοιχεία, έχουμε ξεκινήσει κάποιες διαδικασίες. Δεν ξέρουμε αν πρέπει πλέον να βάλουμε επί δικαίων και αδίκων. Όλα θα πάρουν μια φυσιολογική έτσι εξέλιξη, και κυρίως σε παράλληλη δράση με την δικαστική εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. Πάντως δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχουν και αρκετά ονόματα, τα οποία ούτε καν είναι τόσο μυστικό, με την έννοια ότι τα έχω δει και γραμμένα και σε υπερηγραφικά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και σε εμάς υπάρχουν και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπάρχουν, όπως επίσης το έχουμε αποκαλύψει από το χθεσινό βραδινό μας θέμα, ότι και οι καταγγέλουσες έχουν ήδη αποφασίσει να έχουν μια κοινή δράση σιγά σιγά. Έτσι. Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Η ισχύς να διενώσει.
το βλέπετε και από κάποια σχόλια ανθρώπων, υπανθρώπων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που θέτουν πάρα πολλές αμφισβητήσεις. Γιατί δεν μιλήσαν. Λένε σίγουρα αλήθεια, υπονοώντας ότι μπορεί, ας πούμε, αυτή η γυναίκα που κάνει την καταγγελία να έχει κάποιο πρόβλημα με τον καθηγητή. Καταλαβαίνετε ότι όταν όμως είναι 100 άτομα μαζί, 50 άτομα μαζί, από ένα τμήμα ή για έναν καθηγητή ή οτιδήποτε, δεν ξεφεύγει το πράγμα από το ότι μπορεί να υπονοήσει κάποιος ότι αυτή η κοπέλα είχε κάποιο πρόβλημα με τον συγκεκριμένο καθηγητή. Έτσι αποκτούν δύναμη αυτά τα κορίτσια. Οπότε σε πρώτη φάση εμείς φροντίσαμε ως παράλλαξη και να τις κρατήσουμε ενωμένες για να έχουν μια ενιαία δράση, από την άλλη όμως να προστατέψουμε και την ανωνυμία τους. Γι' αυτό και όλα τα στοιχεία είναι απλά στη διάθεσή μας. Γι' αυτό και η κοπέλα δεν αποκάλυψε επώνυμα αυτές τις σκέψεις της, για να μην σκυλευτούν αυτές οι προσωπικότητες και αυτές οι ζωές. Και βέβαια σκύβουμε όλοι πραγματικά με δέος μπροστά σε αυτές τις προσωπικότητες που τόλμησαν να κάνουν αυτό που άλλες γυναίκες δεν το κατάφεραν ή που η κοινωνία δεν επιτρέπει όλες τις γυναίκες να το καταφέρουν. Μην ξεχνάτε ότι το ιστορικό και για αυτή την υπόθεση που πάλι το αποκαλύψαμε εχθές το βράδυ στην παράλλαξη, σε ρεπορτάζ του Γιώργου Τουτούλα, είναι ότι είχε γίνει ανώνυμη καταγγελία για τον συγκεκριμένο. Αυτό ήθελα να ρωτήσουμε, αυτό ήθελα να κλείσουμε, γιατί είναι ΕΔΕ. Βέβαια. Το 2013 αποκαλύψαμε ότι έγινε μια ΕΔΕ μετά από καταγγελία ανώνυμη. Για αυτόν τον καθηγητή, τον συγκεκριμένο που λέμε. Για τον συγκεκριμένο που λέμε έγινε καταγγελία. Λοιπόν, το θέμα το ερεύνησε ο τότε πρίτανης του Πανεπιστημίου Γιάννης Ομιλόπουλος. Δηλαδή διέταξε ένορκη διοικητική εξέταση. Απλά η υπόθεση έκλεισε γιατί στο διατάφτα δεν κατάφερε κάποιος να πείσει επωνύμως κάποιες κοπέλες να μιλήσουν. Ελήψη επωνύμων καταγγελιών, η υπόθεση πήγε στο αρχείο. Βέβαια, πάλι από στοιχεία που συλλέξαμε, συνειδητοποιήσαμε ότι ο εν λόγω καθηγητής πριν συνταξιοδοτηθεί πήρε και μια κατά κάποιο τρόπο εκπαιδευτική άδεια ενός χρόνου για να καταλαγιάσει το περιστατικό. Άρα, επί της ουσίας, αποκαλύπτεται ότι κάποιοι το πίστεψαν ακόμα και ελλείψεις στοιχείων αυτό το περιστατικό και δεν είναι ελέφαντες αυτές οι κοπέλες. Και για να μην υπάρχουν επίσημες και επώνυμες καταγγελίες, μάλλον θα υπήρχε ένα κλίμα τρομοκρατίας και αυτό 7 χρόνια μετά, 8 χρόνια μετά, δύσκολα να διερευνηθεί τώρα. Άκη Σακισλόγου, σε ευχαριστώ πολύ, αρχισυντάκτης της Παράλλαξη, για όλο αυτό το ρεπορτάζ που κάνει από το Σάββατο το παράλλαξη.mag.gr αλλά και το περιοδικό σχετικά με τις καταγγελίες για το ΑΠΙΘΙΤΑ και τα θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης από πρώην καθηγητή και νυν. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Γεια χαρά. Εδώ θα είναι το πολύ σοβαρό. Όταν θα ανοίξουν τα στόματα για νυν καθηγητές. Εκεί θα κριθούν τμήματα, πριτανίες, για το πόσο διατεθειμένοι είναι να φτάσουν το μαχαίρι στο κόκαλο. Όταν θα μιλήσουμε για νυν καθηγητές, για ανθρώπους που έχουν τώρα στα χέρια τους εξουσία. Όχι, που δεν υπάρχουν πια στο κάδρο.